Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα από το κλειστό του Περιστερίου. Εδώ στο Γουσουπού. Reload του Lakers. Και για παρατηρήστε λίγο το παρκέ του κλειστού. Ποιος κύριος είναι. Εδώ ψηλός που πηγαίνει προς τα πίσω. Είναι ο κύριος Βουγιούκας. Θα του κάνουμε και ένα zoom. Να, εδώ. Πάρα πολύ ωραία. Τιμή μας μεγάλη και χαρά μας. Για εμένα που θα μεταδώσω το παιχνίδι του. Φαντάζομαι για τον κύριο Ποντίκη που θα τον κοουτσάρει. Οι ριλόγοι ξεκινάνε με τρίποντο. 3-0. Θα απαντήσουν στις Lakers. Λέγαμε λοιπόν για την διαδονία. Αγγελόπουλος για 3. Λούκας, μπάλα στην περιφέρεια. Αγγελόπουλος θα σοφαρίσει. 3-3. Στο 6-5 οι γηπεδούχοι. Στο 3-9 οι φιλοξενούμενοι. Νομίζω η προσθήκη στο 5 θα τους βοηθήσει πάρα πολύ. Βουγιούκας θα καθαρίσει το rebound. Λέγαμε λοιπόν ότι και η Μπεντουκή είναι στο 6-5. Θα πετύχουν καλάθι. Θα κάνουν το 5-3. Επιθετικό rebound. 5-5. 7-32. Για το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου. Απόλυτη ισορροπία στο παιχνίδι. Σουβλέγγες. Θα βρεθούν για πρώτη φορά μπροστά στο σκορ. 5-7. Σουδιά 2. Μπάω από ποιον. Λιούκα για 3. Παλιά μου τεχνικό σκηνό, όχι πλατόχανε. 5-10. Ο Γιούκα θα μαζέψει τα μυντικό. Ο Μαγκιόρος σε ένα πολύ κακό τελείωμα. Θα αλλάξουν πάρα πολύ όμορφα την μπάλα οι παιδούχοι. Και θα μειώσουν στους 3. Διαχειρός Βεργό Γιάννη. Και τώρα στον πόντο, 9-10. Ένα μικρό σερί 5-0. Για να δούμε αν θα περάσουν και μπροστά. Εγώ Γιάννης θα τελειώσει πολύ όμορφα.
Τώρα θα δώσει το προβάδισμα στην ομάδα του με 11-10. Βρέθηκαν μπροστά με 5-3. Το 5-3 έγινε 5-10. Με ένα σερί 7-0. Απάντησαν εκείνοι με ένα 6-0. Για να δούμε αν θα απαντήσουν εκείνοι οι φιλοξενούμενοι. Θα το κάνουν. Έξω από τη γραμμή των 6-75. Με τον το Κατλίδη. Από τις 45 μοίρες, 11 και 13. Rebound. Δεν έχει ανανεωθεί ο χρόνος, δεν βρήκε σιδερό, 2 δευτερόλεπτα, 1, κάποιος πρέπει να σουτάρει. Θα στοχίσουν. Ο Σούλτης ήτανε. Λάθος. Το δευτερόλεπτα. Σουδιά 3, μέσα και αυτό. 14-13. Αγγιώρος από τη γωνία, δεν θα απαντήσει. Το 14-13 θα παραμείνει. Πάει μέχρι μέσα, πίσω την μπάλα ο Λίλης. Θα βάλει μπροστά την ομάδα του, 3 πόντους. Ο Γιούκας για 3, θα στοχίσει. Κοσμίδης μάζεψε το rebound. Και από εκεί στα σίγουρα χέρια του Λίλη. Μπάλα πέρασε χαμηλά. Μπανταζής πήρε το επιθετικό rebound. Στο συν 5 γηπεδούχοι, 18-13. Η μεγαλύτερη διαφορά μέχρι στιγμής στο παιχνίδι. Φούγιουκας για 2, δεν είχε κανένα πρόβλημα να κάνει το 18-15. Μπάλα στο σίδερο, ριμπάτα από ποιον, η μπάλα κατέληξε στο μία. Η όμορφη ενέργεια θα ρίξουν τη διαφορά στον πόντο, 18-17. Πρωταγωνιστής ο Κατλίδης, πήρε τη συνδιάδρομο. Φανταζής για 3. Όχι. Το 18-17 θα παραμείνει. Το Κατλίδη, στο Μαγιόρο. Πότε το 18-13 έγινε 18-19, κανείς δεν κατάλαβε. Έχουμε αλλαγή τη Σκυτάλη στην πρωτοπορία. Στο σκορ συνεχεί. Τέταρτη φορά που αλλάζει χέρια η πρωτοπορία. Εδώ οι φιλοξενούμενοι θα κλέψουν την μπάλα, θα ακούσουν ευνηδιασμό. Νομίζω ότι ο Αδάμης εδώ τα κάνει μαντάρα. Ήταν 3-1. Προτιμήσε να πάει μόνος του μέχρι μέσα. Κακή επιλογή, κακό τελείωμα. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό του πρώτου δεκαλέπτου. Το σκορ ήταν στο 18-19. Σουδιά 3.
Άστοχο, νέο επιθετικό. Είτε σε 14 δευτερολέπτο. Λίλης, με ταμπλό, όχι. Ριμπάουντ από τον Κοσμίδη, εκεί μέσα ο Μπανταζή. Νέο άστοχο σουτ. Μαγκιόρος θα βγάλει. Για την ακριβία θα προσπαθήσει να βγάλει φινδιασμό. Σε πρώτο χρόνο δεν θα τα καταφέρει. Σε δεύτερο θα αστοχίσει. 17 δευτερόλεπτα όλα για τους reload. Φανταζής δεν κοίταγε καθόλου τον Λίλη. Όσο εκ του κτούτου την μπάλα μπήκε εκτός παρκέ. 4 δευτερόλεπτα, το Κατρίδης για 3. Η μπάλα στο σίδερο. 18-19. Σκορ πρώτου δεκαλέπτου. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δευτέρου δεκαλέπτου. Το παιχνίδι είναι στο πόντο. Φιλοξενούμενοι είναι μπροστά. 18-19. Έχουν και τον Ιαν Φουγίου, καπαναλαμβάνω στις τάξεις του απόψε. Στην πρώτη τη συμμετοχή στα γήπεδα του Μπασκετάκη. Για δύο, η μπάλα στο σίδερο. Θα κλέψει την μπάλα ο Κοσμίδης. Σου για τρεις. Γιούκα στο rebound. Πάρει το φάουλ. Από τον Μελιτζόνι. Ο Βεργογιάννης θα στοχίσει στην πρώτη. 18-19 θα παραμείνει. Έξω στη δεύτερη. Το παιχνίδι σα ίσα. 19-19. Αγγελόπουλος, Γιούκας, θα αλλάξουν την μπάλα. Αγγελόπουλος δεν θα τελειώσει. Υπό το βάρος μάλλον να μην χαλάσω την ασίστη του Γιούγκα. Ο Βεργόγκανης θα κάνει το 21-19. Αγγελόπουλος για 3. Στο σίδερο η μπάλα. Ο Γιούγκας θα μαζέψει το επιθετικό. Το Κατλίδες στα 45 μοίρες. Ήταν αυτός. Κοσμίδης σε άλλο ένα rebound. Κοσμίδης και Φανταζής είναι πολλή δουλειά απόψε. Να πούμε βέβαια ότι ο Βουγιούκας έχει να πατήσει παρκέ κοντά στις 60 μέρες. Είναι ήλιου φαϊνόταν αυτό. Ότι δεν τον βλέπουμε στο 100%. Αγγελόπουλος θα κλέψει. 23-21. Ένα παιχνίδι αρκετά κλειστό. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει πάρει διαφορά μεγαλύτερη των 4 πόντων. Μπάλα χαμηλά στον Κοσμίδη. Θα πάρει εκείνο στη σφαιρική. Θα πάρει το φάουλ από τον Κατλίδη. Χορεύτηκαν μπροστά. Το είδε, το δώσε. Δεύτερο ομαδικό για τους γηπεδούχους.
Καρπούζο κατακατεβάσει και την μπάλα. Μπροστά στα μάτια του Γιάννη Γκάρμα. Ο Κατλίτης για τρεις. Εκεί. Βεργόγιαννης θα μιλήθει τον αντίπαλό του. 23-27 θα παραμείνει. 6-26. Ο Κατλίτης θα στοχίσει. Επικό ριμπάουντ από τον Μελιτζόνη. Φάουλ για Σορέφ, χαμηλά, ως εκτού την μπάλα. Δεν επανέλθει στον αγωνιστικό χώρο απ' έξω. 4 δευτερόλεπτα. Μπουγιού κατέβει απέναντι του Πανταζή. Πάρει το φάουλ. Πανταζή στα λέγει με το Ρεφ, το αρνείται. Τρεις, θα στοχίσει αυτή τη φορά. Με τη βοήθεια του Γκοσμίδη, η μπάλα θα καταλέξει στα χέρια του Λίλη. Out. 5:30 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Μπροστά η γηπεδούχη με 2, 23-21. Λοιπόν, τέλος time out. Οι κατέρωθαν οδηγίες, οι κατοικίες δόθηκαν, κατέρωθαν στους δύο πάγκους. Φάουλ. Λοιπόν, το σκορ 26-21, στο συν 5. Φιλοξενούμενοι θα μειώσουν στο 2 μετά από την τρίποντη βόμβα. Έξω από τη γραμμή των 6.75. Χαμηλά, στον Κοσμίδη, ενώ δεν έχει κανένα πρόβλημα να αφήσει την μπάλα στο καλάθι και να δώσει προβάδισμα 4 πόντων. Γελόπουλος για 3, όχι που θα το χάνε, 28-27. Γι' αυτό φημίζεται σε σημασμένο σούτερ. Ο Γιούγκας θα μαζέψει με τρόπο εντυπωσιακό την μπάλα μέσα από τα χέρια του Κοσμίδη. Θα γίνει το λάθος στη συνέχεια. Κλέψουν την μπάλα γηπεδούχοι, θα πάρουν και το φάουλ. Τρίτο ομαδικό. Δεν έχουν ακόμα δικαίωμα για βολές. Η μπάλα θα περάσει απ' έξω. 3-40 στο συν 1, 28-27. 26-21 το συν 5 τον Λιλόφ ήταν η μεγαλύτερη διαφορά. Περιβολάρης αστόχησε. Οι φιλεξενούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να περάσουν και πάλι σε θέση οδηγού.
Ο Γιούκας στα στοχή. Σούρνης στο αμυντικό. Δίνει συνέχεια. Μίλης. Περικό Γιάννη. Μπάλα στο σίδερο. Ο Μελιτζόνης θα δώσει προβάδισμα στην ομάδα του 28-29. Μια αλλαγή στην πρωτοπορία, μια αλλαγή στην ομάδα που ηγείται στο σκορ. Το ίδιο έργο θεατές και σε αυτό το δεύτερο δεκάλεπτο. Έχουμε βήματα του Λίλη. Ο Ρέφη ήταν μπροστά, το είδε, το έδωσε. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός αγώνα ντέρμπι. Καμία από τις δύο ομάδες δεν μπορεί να ξεφύγει με διαφορές πάνω των τεσσάρων στο πολύ 5 πόντων. Είναι η ανώτερη τιμή που άγγιξε η διαφορά. 26-21 των γηπεδούχων στο 18-13 του πρώτου δεκαλέπτου. Επίσης στο 5-10 των Σουβ Λέικερς στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Και πάντα η ομάδα που μένει πίσω βρίσκει τρόπο να επανέλθει και να πάρει εκείνη τα ημία. 2-8, 5 δευτερόλεπτα στην κατοχή της τώρα για τους φιλοξενούμενους. Ο Γαγλίδης για 3. Μπάλα στο σίδερο, Βουγιούκα στο rebound. Να πάρει το φάουλ. Φανταζής θα περάσει στο μπάγκο, φορτωμένος με φάουλ. Τη θέση του θα πάρει ο Λίλης. Ο κοτς Φοντίκης απολαμβάνει την απόψινη βραδιά. Πώς θα το περίμενε ότι τόσο νωρίς θα φτάσει στο σημείο να κοτσάρει τέτοιο επίπεδο Ευρωλίγκα. Ο Κοσμίδης δεν έχει κανένα πρόβλημα να κάνει το 31-30. 1-37 για το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Διαχειρά ως Κοσμίδη. Γιούγκας, με τον Κοσμίδη απέναντί του. Γιώρο, είναι για 3, ευστοχίσει η αντισασίστ. Παγιώρος στο σκορ, 30-32. Μπαίνουμε σιγά σιγά στο τελευταίο λεπτό. Τελευταία 60 δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους. Εδώ Γιάννης. Με την απόλυτη ισορροπία, 54 δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Κινησίαν, γρήγορη περιστροφή, αφήνει τον αμυντικό κλειδωμένο. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές και τη δυνατότητα να βάλει μπροστά την ομάδα του και πάλι. Δεν θα καταφέρει στην πρώτη, 32-32 θα παραμείνει, 34-9. Έσοδος η δεύτερη. Δύο δευτερόλεπτα, τα 19 για τους reload.
αρχίσει. Lakers. Και το Μαγκιόρος χωρίς λόγο και αιτία στο 1-7 με την μπάλα στο πρώτο μισό του γηπέδου. Πάει και κάνει φάουλ. Ένας θεός ξέρει γιατί. Άστορο στην πρώτη. Άστορος και στη δεύτερη. 32-33 θα παραμείνει. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Λοιπόν, όλα έτοιμα για το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Το σκορ στο 32-33. Ένα πρώτο ημίχρονο. Ένα κλειστό πρώτο ημίχρονο. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσουν τα τελευταία 20 λεπτά. Ο Κατλήτης, ο αριστερό χειρός για τρεις. Η μπάλα στο σίδερο. Μπάλα τα χέρια του Πανταζή εκτός. Συνδέει και στην κατοχή. 14 δευτερόλεπτα. Ο Κατρίδης για 3. Μπάλα στο σίδερο. Κοσμίδης ο rebound. Ο Σούλτης θα πάρει το φάουλ από τον Κατλήδη. Ο Γιάννης σταματήσει την τρίπλα, θα πάρει την προσπάθεια. 34-33. Αγγελόπουλος από 45, δεν θα το πάρει. Ο Αδάμης θα κοπεί. Εκείνος ήταν στο σουτ των τριών πόντων. Περδέψαμε με τον Κατλήδη. Μαγκιόρος. Ο Αδάμης περιμένει. Μαγκιόρος θα πάρει όλο το διάδρομο. Θα δώσει το Βουγιούγκα. Εκείνος τον Αγγελόπουλο. Πολύ όμορφη πάσα πήγε να βγει. Τι ακριβώς έκανε ο Μαγκιόρος εδώ. Baseball πάσα. Στον Βεργόγιαννη με ταμπλό. Όχι. 36-33 θα παραμείνει. Μαγκιόρος προσποιείται στο Μπουγιούγκα, εκείνος για 2, 36-35. Πάντα χαμηλά τόσο ο ψηλός. Πού πάει ο Σίλος εκεί. Πήγε μπροστά στον Μπουγιούγκα. Μας θύμισε κάπου τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου που είχε πάει να καρφώσει μπροστά στο Σαγκίλ. Ίδια κατάληξη. Λίγο θα στοχίσει. Ο Λίλης. Θα εξοχίσει έξω από την γραμμή των 6.75. 39-35. Στο συν 4. Ο Λίλης δεν θα απαντήσει. Ο Αγγελόπουλος δεν θα απαντήσει. Συγγνώμη δικό μου το λάθος. 7 και 20, 39-35. Τα βήμα θα βρεθούν για πρώτη φορά στους 6, ακόμα και στους 7, εφόσον ευστοχή στους τριών πόντων. Αγγελόπουλος έχει φύγει για τον εφηλιασμό. Σταματήσει το Κατλίδης. Θα πάει μέχρι μέσα. Έπρεπε να αφήσει πιο αποφασιστικά την μπάλα στο καλάθι. Δεν το έκανε. Στον Βουγιούγκα έδωσε καμπύλη. Δεν ήταν από τις καλύτερες προϋποθέσεις η προσπάθειά του. Μαγκιόρος ήταν μόνος, έπρεπε να το πάρει. Το Κατλήδης
Θα πάρει το φάουλ. Με αρκετές απουσίες και οι δύο ομάδες παραταγμένες απόψε. Μπάλα στον Βουλιούκα, στον Αγγελόπουλο, εκείνος για τρεις, θα στοχίσει. Σου για τρεις. Ο Λίλης αυτή τη φορά ήταν άστοχος. Ο Βουλιούκας θα κατεβάσει την μπάλα. Αγάμι. Όχι στον Αγγελόπουλο. Νέο τρίποντο, νέο άστοχο τρίποντο για την ακρίβεια. Baseball pass από τον Σούλτη για τον Γρηγόγιαννη. Έχει τον Εντοκατλήρη απέναντί του. Περιμένει και τους υπόλοιπους. Φανταζής μέσα στην κορυφή. 42-35. Πάμε σε ένα time out. 5-37. Ζήτησε ο coach Βοντίκης. Λοιπόν, τέλος time out. Σχεδόν στα μισά του τρίτου δεκαλέπτου. Μπάλα στο Βουλιούκα. Γιώρος. Προσπιθεί. Θέλησε να βρει το Βουλιούκα, δεν πέρασε ποτέ η μπάλα, το Κατλίδης για τρεις. Ούτε αυτή τη φορά. Άστοχη σου Λέγερς, έξω από τη γραμμή των 6.75, θα πρέπει να βρουν άλλους τρόπους να πηλήσουν. 44-35, διαφορά για πρώτη φορά στους 9. Διαχειρός Βεργόγιαννη. Μπάλα χαμηλά στο Βουλιούκα, θα πάρει το φάουλ και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αναλάβει δράση. Κοσμίδης του κάνει το φάουλ. Ας το στην πρώτη. Και στη δεύτερη. Δεν του άρεσε καθόλου. Φάνει για την αντίδρασή του. Έχει αργήσει και μπαίνει σιγά σιγά στο κλίμα και της ομάδας. Μιλάει και στους υπόλοιπους. Να σπέχνει σε προλίγα. Αν μη τι άλλο έχει το πνεύμα του νικητή. Τους αρέσει να χάνουν ούτε στο τάβλι. Ο Κάρμας τι κάνει εκεί στη γωνία. Διατάσεις στο πόδι του. Μάλιστα, ο Ζωνιντρού αμέσως μετά από αυτό το παιχνίδι με το Στιφάδο. Ο Λούκας, ο Μαγιώρο. Θα πάρει αριστερό διάδρομο. Ο Μπανταζής θα τον κόψει στα ίσα όμως. Ο Σούμπης θα πάρει το φάουλο τον Αδάμι. Θα στοχίσει 3.58, μπήκαμε στα τελευταία 4 λεπτά του τρίτου δεκαλέπτου. Έχουν πετύχει μόλις ένα καλάθι σε αυτό το δεκάλεπτο. Θα πρέπει να κάποιος να τους ξεκολλήσει. Κάπου πάει το μυαλό μου. Έχει να γίνει αυτό όμως. Καλό είναι να μην έχουν ξεφύγει πάρα πολύ οι γηπεδούχοι που το κάνουν με τον Βεργόγιαννη. Δεύτερο συνεχόμενο καλάθι. Προβάδισμα 11 πόντων. Μαγκύρος τι ακριβώς ήταν εκεί. Πολύ κακό τρίτο δεκάλεπτο μέχρι στιγμής. Ο Γιούκας για τρεις. Στοχίσει. Επιθετικό rebound. Επίθεση 14 δευτερολέπτων.
Αδάμης. Σπίτε. Ούτε τώρα οι συμπλέγες. Διαχείρος με Λιτζόνι. Ήταν ελεύθερος. Αριστερό χειράς δεν τα κατάφερε. Φανταζής επιμένει. Θα πάρει το επιθετικό, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 48-35 στο σύν 13. Δάμις για 3. Δεν θα του κάνει το χατήρι μπάλα. Την βοήθεια του Βουγιούκα θα πάρουν το επιθετικό rebound. Δεν θα τελειώσουν ούτε τώρα. Θα το κάνει ο Ιαν. 48-37. Επιτέλους καλάθι για τους φιλοξενούμενους. Το δεύτερο σε 8 λεπτά. Ο Βουγιούκας πήγε πάνω στον Σούλτη. Η ρακέτα έμεινε καινή. Ο Σμίδης εκμεταλλεύτηκε 100%. 50-37. Ξαναζεστάθηκε. 50-39. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, το time out τελείωσε. Το μάτσο είναι στο 50-39. Θα γίνει το λάθος. Δεν θα ολοκληρώσουν το κλέψιμο. Έχουμε καλάθι. 52-39. Τους έχει κάνει τεράστια ζημιά ο Κοσμίδης. Παγιώρος είναι μόνος του. Θα πάρει το σουτ. Πολύ κακό. Κούραση βλέπουμε. 54-39. Ο Βεργόγιάννης στο χαβά του. 6 πόντις αυτό το δεκάλεπτο. Ο Γιούκας με Κοσμίδη. Στον Αδάμι, εκείνος για 3. Η μπάλα και πάλι στο σίδερο, ούτε τώρα. Τελειώνει η επίθεση, κάποιος πρέπει να σουτάρει, θα τον κάνει ο Λίλης, έχει πάρει το φάουλ. Άσο εδώ στην πρώτη. Δεύτερη, 55-39. Αδάμις για 3 στο τελείωμα της επίθεσης, θα στοχίσει, τέλος του δεκαλέπτου. Πέντε-39 στο συν 16 reload. Όλα έτοιμα για το ξεκίνημα της τελευταίας τροφής αναμέτρησης. Reload, Σουβλέγκερς 55-39. Ο Βουγιούκας θα κόψει τον δίχα του Σούλτη. Για δεύτερη φορά στο παιχνίδι. Λίλης για 3, θα στοχίσει.
Για να δούμε αν οι Σουκλέγγερς έχουν τα ψυχικά αποθέματα να επιστρέψουν από το μείον 16. Πρέπει να είναι αποφασιστικοί, πρέπει να παίξουν άμυνα εάν θέλουν να διεκδικήσουν κάτι. Λουκάς, Τζόνις για 2, 95-41. Φαντάζεις από την κορυφή. Ο Λούκας θα καθαρίσει το rebound. Θα κατεβάσει και την μπάλα. Θα δώσει το Μελιτζόνι. Από την ίδια θέση ακριβώς. Αυτή τη φορά δεν θα ευστοχίσει. Πρέπει να μπουν αυτά τα σουτ. Τα ελεύθερα. Να μην χάνουν ευκαιρίες. Δεν θα δοθούν πολλές. Είναι το τελευταίο δεκάλεπτο. Η Λεψίδρα αδειάζει σιγά σιγά. Κοσμίδης έχασε ένα φαινομενικά πολύ εύκολο καλάθι. Δεν υπάρχει κάτι στο μπάσκετ, όλα μπαίνουν και όλα χάνονται. Είναι γνωστό αυτό. Λουκάς για 3. Δεν του άρεσε και πάρα πολύ. Εντάξει, έχει να πιάσει μπάλα τόσο καιρό. Είναι λογικό. Χρειάζεται παιχνίδια για να βρει το ρυθμό του και τις ανάσεις του. Φαντάζεις για 2. Θα εξορχίσει. 57-41. Μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 97-43. Ρίλησε μια γρήγορη επίθεση. Ξανά αδειάστηκαν εδώ οι reload. Δεν υπάρχει λόγος, είναι μπροστά με 14 πόντους. Αγγελόπουλος για 3, πρέπει να μπουν αυτά τα σούτ, θα το κάνει. 97-46. Πάμε σε ένα time out. Γρήγορα, γρήγορα. Ζητάει ο Πάγκος τον reload. Θα πάρει το φάουλ. Έτσι να ανέβει στο διαθυντικό. Όχι. Καθαρό φάουλ. Okay. 57-46. Έχουν την ευκαιρία να ρίξουν τη διαφορά κάτω από τους 10. Γελόπουλος θα τον κάνει. Όχι αυτή τη φορά. Σόντι θα μαζέψει το rebound. Θα πάρει και το φάουλ τον Μελιτζόνι. Τα λέει εκεί με τον ρεφ. Τώρα το ριμπάντο το Μαγκιόρο στο Βουγιούκα θα τελειώσει. 57-48. Θα ρίξει τη διαφορά κάτω από τους 10. Έχουμε μάτσι στις κατοχές στο παιχνίδι. Κοσμίδης, τον Πανταζή, Μεργόγιαννης. Μπαίνουμε σιγά σιγά στα τελευταία 6 λεπτά. Μεργόγιαννης για 2. Υποπίεση. Για να δούμε τι μας επιφυλάσσει το τέλος. Μελιτζόνις για 3. Ναι! 57-51. Στους 6 πόντους πλέον το παιχνίδι. Στις 2 κατοχές. Yes.
Μπανταζής. Δεν θα αφήσει την μπάλα στον Αλάτερ τη φορά. Βουγιούκα στο rebound. Και συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Καντλίδης θα πάει μέχρι μέσα. 57-53 παρακαλώ. Τέσσερις πόντους. Υπάρχει πάρα πολύ χρόνος. Έχουμε παιχνίδι πλέον για τα καλά. Κοσμίδης στο 59-53. Επιτέλους καλάθι. Το 55. Το 55-39 έγινε 55. 57-53. Αγγελόπουλος 59-55. Τρομερό σερί των φιλοξενούμενων. Παραλίγο το λάθος. Περιγόγιαννη θα συγκρατήσει. Έχει το Χουγιούκα απέναντί του. Θα πάρει την προσπάθεια. Εκπληκτικός. Μας έδειξε. Ήταν εξαιρετικό το καλάθι. Το 61-55 θα παραμείνει. Με τον τρόπο που παίζεται η αποψινή αναμέτρηση, η 6 πόντι είναι ένα τίποτα. Παραλαμβάνω το 57-41, έγινε 57-53 μέσα σε 1,5 λεπτό ο 2. Εργόπουλος και αυτό, και τη φορά θα στοχίσει. Το Κατρίδης νομίζω ότι εδώ βιάζεται, δεν υπάρχει λόγος. Θα υποδεχτεί την μπάλα, Μαγκιόρος είναι μόνος του, πρέπει να το κάνει. Πολύ κακό σουτ. Περγόγιαννης θα αρπάξει την μπάλα μέσα από τα χέρια του Βουγιούκα. 3-25, η μάχη καλά μένεται. Κοσμίδης, Φανταζής θα έρθει από πίσω, θα πάρει το επιθετικό σουτ της για 3 με ταμπλό. Τι έβαλε ο άνθρωπος, 64-55. Λοιπόν, 3-1 για το τέλος του παιχνιδιού, 64-55. 9 πόντους η διαφορά στις 3 κατοχές. Ο Γελόπουλος θα προσποιηθεί, θα περάσει στον Βουγιούκα, θα βγάλει στο Μελιτζόνι, κοινός για 3, 64-58. Μπάλα περνάει στο Βουγιούκα. Λογικό να μαζεύεται η άμυνα. Θα υπάρξουν χώροι. Το μανιά θα τους εκμεταλλευτούν. Ο Μελιτζόνης το έκανε στην τελευταία φάση. Η άμυνα θα βγει. 2-25. Αδάμης και πάλι χαμηλά η μπάλα. Ο Βουγιούκας θα πάρει το φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για 2 ελεύθερες βολές και την ευκαιρία να ρίξει τη διαφορά στους 4 εφόσον ευστοχίσει και στις 2. (Κι) 64-59 από τον Ιαν. Όπως και στη δεύτερη. 64-60 στους 4 πόντους. Μπάλα χαμηλά στο Μπανταζή. 66-60. Μπανταζής και Κοσμίδης κάνουν παπάδες απόψε. Με πάρα πολύ καλή, εξαιρετική. Σε αυτούς οφείλεται κατά πολύ το προβάδισμα. Χωρίς να μειώνουμε την προσπάθεια των υπολείπων. Λέμε ποιοι ηγούνται. Αγγελόπουλος απαντήσει. Μέσα! 60. Έξι, 63. Το παιχνίδι πλέον στη μία κατοχή. Έχουμε φάουλ. Καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει συμπληρώσει τα 5 ομαδικά.
Ζης Γιαντρής, άστοχος. 1 και 20, 1 και 18 για το τέλος. Πάμε σε ένα time out. Λοιπόν, τέλος time out, 1-17, 66-63. Οι οδηγίες δόθηκαν, να δούμε αν θα περάσουν και στο παρκέ. Ο Γκαντλίδης. Το 23 στον Κοσμίδη το φάουλ. Τρίτο φάουλ. Δεύτερο ματικό. Τρίτο ματικό. Πάρει και το τέταρτο. Λόπουλος, 6 δευτερόλεπτα, σαν να βιάσει και εδώ, εκτός ισορροπίας ήταν το σουτ. Το Κατλίδης θα κλέψει την μπάλα, δεν θα ολοκληρώσει το κλέψιμο. Αν και έχω την εντύπωση ότι χρησιμοποίησε πόδια. 46 δευτερόλεπτα. Παιχνίδι βάση χρόνου 2 κατοχών καθαρά, πάτησε γραμμή 36-8, εφόσον εκτελέσουν γρήγορα θα έχουν και μια τελευταία επίθεση οι φιλοξενούμενοι. Για να δούμε. Πάνε σε μια γρήγορη επίθεση. Θα δείξουν υπομονή και θα πάνε μετά το παιχνίδι σαν φάουλ. Ο Αδάμης πάει γρήγορα μέσα, 66-66. Τριποντάρα έβαλε ο Αδάμης και τι χρονικό σημείο. Θα μείνει χρόνος και για τους Σουβλέικερς. Γυρίσαν παιχνίδι 16 πόντων, παρακαλώ, θα κλέψουν και την μπάλα. Και για να δούμε αν θα πάρουν και το παιχνίδι. Γιατί βιάστηκε εδώ Αγγελόπουλος στα 5 δευτερόλεπτα. Πω! Τι έκανε ο άνθρωπος. 4-1, 66-69, γυρνάνε παιχνίδι από τους 16 πόντους, 57-41 ήταν και το κάνανε 66-69, 2,5 πριν το τέλος της αναμέτρησης στην πρώτη εμφάνιση του Ιαν Βουγιούκα με τα χρώματα των Σουβλέικερς εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου. Το σε φάουλ που χαμηλά ή πάνω στην προσπάθεια. Δεν είναι στον τρίποντο, λέει ο ρεφ, χαμηλά το δίνει. Τρίτο μαδικό. Με ρωτάνε αν είναι τρίποντο ή όχι, δεν είναι δουλειά μου να πω εγώ κάτι τέτοιο. Με κοιτάνε, δεν είμαι διαιτητής καταρχήν εγώ. Δεν νομίζω να έχει υπάρξει ποτέ σε αγώνα μπάσκετ να γυρίσει ο παίκτης να ρωτήσει τον δημοσιογράφο πάνω αν είναι τρίποντο ή όχι. Μετά μπορούμε να τα συζητήσουμε όσο θέλουνε. Έδωσε τρεις, τι έδωσε. Έδωσε τρεις. Με ρωτάνε. Εύστοχο στην πρώτη. Εύστοχο και στη δεύτερη και για να δούμε αν θα στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Θα στοχίσει, θα πάρουν την νίκη, με follow, ο Πανταζής, τι φινάλε, έχασε την τρίτη βολή ο Λίλης, ο Πανταζής ήταν εκεί, με follow, έστειλε τους reload στον 7ο ουρανό, 70-69, θα πάρουν την 7η νίκη, για το πρωτάθλημα της Elite. Τι ματσάρα παρακολουθήσαμε εδώ στο κλειστό γυμναστήριο του Περιστερίου. 70-69 τελικό αποτέλεσμα.